Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια περίεργη υπόθεση, γιατί βενζινάδικο στην περιοχή της Ελευσίνας φούλαρε με πειραγμένα καύσιμα ακόμα και αέρα τα ρεζερβουάρ ανυποψίας των καταναλωτών. Το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την οικονομική αστυνομία έφεραν στο φως τον υπόγειο υπερσύγχρονο μηχανισμό νόθευσης που είχαν στήσει οι επιτίδιοι και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται τέτοιου είδους μηχανισμό στην Ελλάδα. Δείτε το βίντεο με όσα αντίκρισαν οι ελεγκτές όταν τελείωσαν οι εξκαφές. Χρειάστηκε η συνδρομή εξκαφέα για να έρθει στο φως η απίστευτη κομπίνα που είχαν στήσει επιτίδιοι σε βενζινάδικο στην Ελευσίνα. Ειδικά διαμορφωμένες αντλίες προσαρμοσμένες σε κρυφές δεξαμενές γέμιζαν τα ρεζερουάρ των αυτοκινήτων με νοθευμένα καύσιμα ακόμη και με αέρα. Το αποκαλυπτικό βίντεο έφερε στο φως η εκπομπή του Open «Τώρα ό,τι συμβαίνει». Η καρδιά της κομπίνας κρυβόταν σε ένα μηχανισμό που έμπαινε σε λειτουργία με δύο τηλεχειριστήρια και μπορούσε ανά πάσα στιγμή να αλλάξει το μείγμα καυσίμου αλλά και σε ποια αντλία του πρατηρίου θα κατέληγε αυτό. Για τέτοιου είδους σύστημα ακούγονταν πολλά στην αγορά, αλλά οι ιδιοκτικές αρχές το εντόπισαν πρώτη φορά. Εκτός από 5 νόμιμες δεξαμενές καυσίμων κάτω από το τσιμέντο στο έδαφος κρύβονταν 2 ακόμη παράνομες. Οι αντλίες και η σύνδεση με το σύστημα εισρώων νεκρών είχαν παραβιαστεί περίτεχνα ώστε να μην γίνεται αντιληπτό παρά μόνο με ενδελεχή έρευνα. Πάλια θέση της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος είναι να τηρείται η νομιμότητα σε όλα τα στάδια και επίπεδα διακίνησης των καυσίμων και όπου δεν τηρείται να έχουμε λουκέτο οριστικό και αμετάκλητο. Δεν μπορεί κάποιος σε ένα πρατήριο ή σε οποιαδήποτε εγκατάσταση να νοθεύει τον ανταγωνισμό, να κλέβει τον καταναλωτή. Δεν μπορεί κανένας να κοροϊδεύει τον καταναλωτή. Επίσης βρέθηκε ένα βιντεοφόρο από το οποίο είχαν αφαιρεθεί μετρητές, ένας υπολογιστής αλλά και ανεπίσημα βιβλία. Με τη βοήθεια των οποίων οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν τον όγκο των παράνομων καυσίμων που διακίνησαν οι υπεύθυνοι του βενζινάδικου.